έχει θέσει και ο κύριος Χαρακόπουλος δημόσια. Ναι, δημόσια. Ναι, ναι. Άρα υπάρχει το αίτημα. Υπάρχει μια ζήτηση. Υπάρχει η ανάγκη των βουλευτών κάπως να καλυφθούν για να παρέχουν στήριξη στον κύριο Μητσοτάκη. Έχει μια σημασία. Έχει μια σημασία ότι ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει στη Θεσμών και Διαφάνειας. Ναι, ναι, Κώστα, το πίσω την υπόθεση αναζητώντας τι έγινε και στη διακυβέρνηση Σαμαρά. Έτσι δεν είναι? Ναι, να το εξηγήσω. Βεβαίως, βεβαίως, να το εξηγήσεις. Ανακοινώθηκαν σήμερα τα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν για την Πέμπτη να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και είναι ο νυν διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Βεμμύρης. Οι πρώην διοικητές της ΕΕΠ, Κοντολέων, Ρουμπάτης, Βραδύλας. Είναι... Βραδύλας επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Σαμαρά. Επί Σαμαρά. Επί κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου, θα να προσθέσω. Ρουμπάτης επί ΣΥΡΙΖΑ. Λέω και τον οι κόσμο. Δύο εισαγγελίες εφετών, η κυρία Βλάχου που ήταν τώρα στην ΕΕΠ, ο κύριος Τζαβέλας που ήταν πιο πριν στην ΕΕΠ, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Ράμος από την ΑΔΑΕ και ο κύριος Γραπετέντης ως ο υπουργός, ο οποίος προήσατε όλοι στις υπόθεσεις. Αυτό που πηγαίνει την ιστορία πίσω και στην διακυβέρνηση Σαμαρά. Αυτό είναι ένα ερώτημα γιατί το κάνει και πώς το κάνει και γιατί επιμένει σε αυτό. Θα δούμε και στην εξεταστική τι θα γίνει τελικά. Και βεβαίως έχουμε δει τώρα και τους δύο καραμαλικούς βουλευτές, τον κύριο Ρουζόπουλο και τον κύριο Καλαμάνη, οι οποίοι είναι πρώτοι, οι οποίοι δεν είναι πρώτοι, αλλά είναι αυτοί που έβαλαν πολύ έντονα το θέμα αμφισβήτησης των κινήσεων της κυβέρνησης, λέγοντας ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, όπως είπε ο κ. Ρουσόπουλος, και πρέπει να απαντηθούν. Και ο κ. Κακλαμάνης εχθές, εδώ στο Κόντρα 24 το βράδυ, με την Αναστασία Τηγιάμαλη, είπε, και την κυρία Ξενογιανακοπούλα, ναι, έτσι, σωστά, είπε ο κ. Κακλαμάνης ότι πρέπει η τροπολογία που έκανε. Θεσμικό πλαίσιο. Όχι, αμφισβήτησε την τροπολογία της κυβέρνησης. Της ΑΔΑΕ. Όχι την τροπολογία. Την τροπολογία. Την τροπολογία. Την τροπολογία. Την περίφημη τροπολογία. Του 21. Είναι η τροπολογία του 21. 301 Μαρτίου του 21, με την οποία η ΑΔΑΕ, η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, χάνει το δικαίωμά της, τη δυνατότητά της να ενημερώνει τους πολίτες που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση. Τον κύριο Κουκάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Αλμπάνη, εμένα, τον κύριο Παπαδάκη. Δηλαδή, οι πολίτες ένα δημοκρατικό τους δικαίωμα που αφορά την προστασία της προσωπικής τους ελευθερίας. Ναι, υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια ανεξάρτητα από την κυβέρνηση. Έτσι, αυτό είπε, να υπενθυμίσουμε για τον κόσμο ότι είχε τεθεί σαν αίτημα από την αντιπολίτευση, κυρίως από τον κύριο Τσίπρα, στη συζήτηση της Παρασκευής. Ο πρωθυπουργός έκανε ότι δεν το άκουγε. Τώρα αρχίζουν ένα-ένα οι βουλευτές και βγαίνουν. Να σημειώσω μια φράση που. Να πω ότι είπα πρώτα ο κύριος Κακλαμάνης, για να το έχουμε ολοκληρωμένο και συνεχίσει αμέσως. Πρέπει να μπει ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο. Θεωρώ ότι μέσα στη συζήτηση που θα γίνει, η τροπολογία που εγώ, αν παρακολουθούμε, δεν μπορώ πλέον να ενημερώνομαι, πρέπει να μπει ξανά στο τραπέζι. Πρέπει να μπει ξανά στην κουβέντα. Αυτό είναι αμφισβήτηση του νόμου της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι σοβαρή αμφισβήτηση γιατί είναι από κυβερνητικό βουλευτή. Και είναι και τεκμήριο αληθείας. Εάν πραγματικά η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα και πρέπει να ληφθούν θεσμικά, συνενετικό τρόπο θεσμικές, να γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις, αυτό είναι το τεκμήριο αληθείας. Και ο κύριος Βερβεσός έχει κάνει παρέμβαση, ο πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου Αθηνών. Πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά και ποινικά οι εισαγγελέας της ΕΕΠ και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Δηλαδή να έρθει η κυρία Βλάχου και να ελεγχθεί αν ήταν νόμιμη η πράξη. Και συμπληρωματικά να πούμε, Φίβο, αυτό που μας είπε χθες ο κύριος Κοντιάδης. Ότι καμία δεν έχει καταλήξει σε κάτι χειροπιαστό νομικά. 15.000 παρακολουθήσεις, δεν έχει παράκριθει τίποτα. Δηλαδή και τσάμπα τους παρακολουθούμε κιόλας. Συμπληρωματικά σε που λέμε δηλαδή. Προφανώς τσάμπα τους παρακολουθούμε για τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική ασφάλεια και προφανώς κάτι τους παρακολουθούν για δικές τις δουλειές, οπότε δεν έχουν νόημα να το αποκαλύπτουν μετά. Νομίζω πάντως ότι οι δύο, οι πολιτικές παρεμβάσεις και του κύριου Βερβεσού, ανοίγουν σημαντικά ρήγματα. Πρώτον, γιατί μέχρι τώρα έχουμε τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν εκφράσει αντιρρήσεις. Συν η κυρία Κεφαλογιάννη αμέσως. Κυρία Κεφαλογιάννη περιμένει. Νομίζω θα είναι μεγάλη είδηση όταν εκφράσει. Αλλά εκφράζουν αντιρρήσεις ή απορίες, αλλά τις εκφράζουν σε συγκεκριμένα πεδία. Όχι γενικά, όχι ότι είναι απλώς ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και εδώ έχουμε, νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για την τροπολογία και για την πρόταση του κ. Ρουσόπουλου να μπει και η εισαγγελέα να κάνει ξεχωριστή έρευνα. Και νομίζω και η τοποθέτηση Βερβεσού έχει μια σημασία, διότι ο Πρωθυπουργός είχε βγάλει ήδη πόρισμα ότι είναι νόμιμες παρακολουθήσεις. Πράγμα στην πραγματικότητα είναι ότι οι παρακολουθήσεις, οι επισυνδέσεις, όχι το predatory, οι επισυνδέσεις είναι νομότυπες.
Αν δεν εξηγηθεί ποιοι είναι οι λεγόμενοι δίθεν εθνικοί λόγοι που υπαγόρευσαν την παρακολούθηση και του Ανδρουλάκη και του Κουκάκη, δεν ξέρουμε αν είναι νόμιμες. Και η κοινή λογική λέει ότι δεν μπορεί να είναι νόμιμη η παρακολούθηση του αρχηγού του Πασόκ, να υπάρχει σοβαρός εθνικός λόγος, δηλαδή να είναι πράκτορας ξένης δύναμης ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως και η κοινή λογική λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει εθνικός, νόμιμος εθνικός λόγος να παρακολουθείται ο κύριος Κουκάκης. Ποιος, ένας ερευνητής δημοσιογράφος, τι έχει κάποια σχέση με ξένη δύναμη, και μάλιστα πάβεται η παρακολούθησή του την ημέρα που καταθέτει το αίτημα στην ΑΔΑΕ, αν παρακολουθείτε, δηλαδή σταματήσαν ξαφνικά οι εθνικοί λόγοι. Είναι πονηρός λίγο, Γιάννη. Ναι, πολύ πονηρός. Επάγγελμα μας κάνει, έτσι βέβαια. Νομίζω ότι είναι, λέει η κυβέρνηση, δικαιολογίες, οι οποίες όχι απλώς δεν πείθουν, αλλά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Και γι' αυτό ένας από τους λόγους που έχει τέτοια τόσο αρνητική εικόνα στους ξένους δημοσιογράφους. Γιατί ένας δημοσιογράφος που δουλεύει σε ξένο έντυπο και δεν έχει και τις εξαρτήσεις. Θέλει να ακούει λογικά πράγματα. Πέχει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτά που ακούει είναι λίγο παραπέμπουν σε καθεστώτα, σε αυταρχικά αραβικά καθεστώτα. Είναι τέτοιου είδους δικαιολογίες. Και γι' αυτό, μολονότι το 40% των πολιτών λέει να μην παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Μιλάει για την έρευνα της Public Issue χτες, Κώστα. Λέει το 54% να παραιτηθεί. Ναι, και το 40% όμως είναι σημαντικό όπως το που λέει να παραιτηθεί. Παρ' όλα αυτά το 75% λέει ότι μη μου τα λες αυτά. Ξέρω ότι μου λες ψέματα, είναι δική σου ευθύνη. Λέει, είναι δική σου ευθύνη. Ναι, άρα και πολύ ψηφοφόροι του, μισή ψηφοφόροι του. Προφανώς. Εγώ το σχόλιο της έρευνας νομίζω είναι πολύ νωρίς. Ναι. Είναι μέσα στον Αύγουστο αυτή η ιστορία. Ας πούμε, ένας ευρύτερος κύκλος δικός μου τώρα μαθαίνει, κοινωνικός κύκλος τώρα μαθαίνει τι γίνεται. Ο κόσμος ήταν στις διακοπές και στα μπάνια. Και επειδή δεν έχω περάσει και πολλά χρόνια, να επιθυμίσω ότι η ιστορία με το Βατοπέδι κράτησε ένα χρόνο. Βγαίνει κάθε βράδυ ο Αλφα και χτύπαγε. Και ακόμα δεν έχουν μπει οι τηλεοράσεις. Έχει χρόνο. Αυτά θέλουν, για να αποαστούν, αυτά θέλουν χρόνο. Να ξαναθυμίσουμε ότι όταν έγινε το Watergate στην Αμερική, το 72 τον Ιούλιο πιάστηκαν αυτοί που μπήκανε μέσα να κάνουν την υποκλοπή. Δύο χρόνια. Το Νοέμβριο είχαν εκλογές, τις χέρτισε τις εκλογές ο κ. Νίξον, αλλά έπεσε μετά από ένα χρόνο. Δεν σταματάνε τα θέματα αυτά, δεν φεύγουν. Είναι θεσμικό θέματα που δεν φεύγουν από το τραπέζι ποτέ. Και αφοράνε την Έλλη Τιλένα, αφορούν, δηλαδή εδώ δεν έχουμε κάποιον ακτιβιστή που παρακολουθείτε. Ναι, ακριβώς. Το οποίο βέβαια θεσμικά και συνταγματικά και ηθικά είναι το ίδιο ακριβώς, όποιος και να παρακολουθείτε παράνομα. Αλλά έχει στην πραγματικότητα, στην πραγματική ζωή και στην κοινωνία που ζούμε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά το να παρακολουθείς τους πολιτικούς σου αντιπάλους και δει τους εκλεγμένους. Και αυτό είναι το ερώτημα. Παρακολουθείς τους πολιτικούς αντιπάλους. Ό,τι συζήτηση και να γίνει, αυτό είναι το ερώτημα. Πάμε στο διάλειμμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, όμως, να επισημάνω στα σχόλια, γιατί είχαμε και τη Ελένη Τουρλουπάκη, της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς, επιστολή με αίτημα στην Επιτροπή, στην Ειδική Επιτροπή Πέγκα του Ευρωκοινοβουλίου, να διερευνήσει και το δικό της κινητό αν έχει πρόβλημα με κακόβουλα λογισμικά. Φίβο να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχεις ρεπορτάζ, έχεις ακούσει, να έχει κάνει κυβέρνηση καμιά κίνηση να ελέγξει τα κινητά των υπουργών της και των βουλευτών, όπως έκανε το Ευρωκοινοβούλιο? Να πει ρε παιδιά, φέρει τα κινητά να δούμε αν έχει. Υπάρχει μόνο μια έρευνα. Μόνο μια έρευνα του εισαγγελέα. Δεν είναι ένα ερώτημα. Φεύγουν οι διαρροές για την υπόθεση. Δεν είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Τι γίνεται όλη αυτή η φασαρία με το Predator και την Ιταλέξη και όλα αυτά? Δεν έπρεπε να πει, παιδιά, να δούμε. Έχουν τώρα προκλέψεις. Που τα λέμε μεταξύ μας τέσσερις δημοσιογράφοι, υπάρχουν και γνωστοί που ψάχνουν να δουν πώς θα λεχθεί το κινητό του. Υπάρχει το. Ποιο υπάρχει? Το Citizens Lab. Στο Καναδά. Ναι. Στον Καναδά. Υπάρχει υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία της Εθνούς Αμνηστίας. Λοιπόν, μιλώντας γι' αυτό, επειδή είναι επιτοπιστήρι, όντως, ολοκληρώθηκε η συνάντηση της κυρίας Γεροβασλή και του κύριου Σπίρτζη με τον διοικητή της ΑΕΠ, τον κύριο Βεμίρη. Έχουν γίνει και δηλώσεις, στις οποίες η κυρία Γεροβασλή και ο κύριος Σπίρτζη είπαν ότι δεν θα γίνει ανοιχτή καμία συγκάλυψη. Η συνάντηση έγινε εκτάκτως, γιατί σήμερα υπήρξε το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών που έλεγε ότι ουσιαστικά έχουν μπει μηχανές μπροστά για να καταστρέφουν τα αρχεία και να επιβεβαιωθεί έτσι εκ των υστέρων αυτό που έλεγε από την αρχή ο κύριος Οικονόμου, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τον κύριο Βουλάκη και έχει καταστραφεί η υπόθεσή του. Ενώ χρειάζεται 2 χρόνια για να καταστραφεί.